Γεια σας αγαπητοί μου, ονομάζομαι Αμάντα και είμαι κλινική ψυχολόγος με ειδικότητα στην Insight Psychology. Για να ρίξουμε μια ματιά στις τάσεις των σημερινών ενεργειών και ανάλογα με το τι είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον, στο γραφιτσωμένο σχόλιο, καθώς και στην περιγραφή του βίντεο, θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται, τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο και ας φαίνεται στάσιμο, δηλαδή με άλλα λόγια. Αν κάποιοι από εσάς θελήσετε να δείτε και παλιότερα βίντεο μου, πιθανότατα να εκπλαγείτε αν δείτε πώς σας τέριαξε η ενέργεια. Και αυτό γιατί, η ενέργεια πάντα κάνει κύκλους, τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο. Να ενημερώσω εντωμεταξύ και για τους κανόνες του καναλιού μου. Υβριστικά σχόλια, σαρκαστικά σχόλια, τοξικά σχόλια, χλεβαστικά σχόλια θα διαγράφονται. Το άτομο που έχει σχολιάσει με τέτοιο τρόπο θα εξακολουθεί να μπορεί να βλέπει τα βίντεο, αλλά δεν θα έχει το δικαίωμα να σχολιάζει. Για να δούμε λοιπόν αγαπητοί μου, πω εδώ κάτι πράγματα συγκλονιστικά. Πολύ ωραία πράγματα, παιδάκια μου, γλυκά. Πω εδώ πέρα, αλλαγές, ευλογίες, τα πάντα όλα. Τα πάντα... Ο Χριστούλης. Έχουμε καταρχήν εδώ. Έναν, δύο, τρεις, τέσσερις αγγελούς. Και οι τέσσερις αυτοί άγγελοι είναι σαν σωματοφύλακες του μεγάλου μας ψαρά, του Χριστούλη. Ξεκινάμε λοιπόν. Κάποιοι από εσάς σαφέστατα εύχεστε να πάρετε πίσω τη δύναμή σας που για κάποιο λόγο εσείς θεωρείτε ότι χάσατε. Βέβαια, όπως είπαμε, η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται, τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο, όλα κάνουν κύκλους, ειδικά όταν εξαντλούμε πάρα πολύ τον εαυτό μας, είτε ψυχολογικά, είτε σωματικά, είτε νοητικά, εννοείται πως τα αποθέματα της δύναμης που διαθέτουμε θα πέσουν. Δεν είναι δυνατόν, δεν είμαστε ρομπότ ούτε μηχανές. Εδώ αντιπροσωπεύεται συγκεκριμένα το ζώδιο του Λέοντα. Το 50 μπορεί να συμβολίζει ηλικία, μπορεί να συμβολίζει αριθμό κατοικίας ή αριθμό εργασίας, οδοστάδα αριθμός 50, 50 μέρες, 50 μήνες, ίσως για κάποιους από εσάς. Ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει καλύτερα. Λοιπόν, δεν σημαίνει όμως ότι εσείς έχετε χάσει μόνιμα τη δύναμή σας. Όχι. Όπως είπαμε, είμαστε τρωτοί και ευάλωτοι. Οπότε, θέλετε λοιπόν εσείς να ξεφύγετε από μια κατάσταση αγαπητοί μου. Γι' αυτό και θεωρείτε εδώ ότι «Αχ Θεέ μου, δώσε μου δύναμη να μπορέσω να ξεφύγω». Μπορεί εδώ να μιλάμε για ένα κακοποιητικό γάμο, μπορεί να μιλάμε για ένα κακό εργασιακό περιβάλλον ή κακό συγγενικό περιβάλλον αγαπητοί μου. Θέλω να δώσω μία, να βρω τη δύναμη, να δώσω μία και να φύγω και να ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου. Το 27 μπορεί να συμβολίζει το οτιδήποτε σας εξήγησα, συν το γεγονός ότι μπορεί να συμβολίζει ημερομηνία γενεθλίων, γενέθλια πάνω σε 27 δηλαδή. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέον, τοξότης. Εδώ έχουμε και πάλι ένα ζώδιο φωτιάς, εδώ τα έχουμε όλα κομπλέ, τα ζώδια της φωτιάς. Θέλετε να βρείτε την ισορροπία σας, την ηρεμία σας, τη γαλήνη σας. Να φύγω, να το βάλω στα πόδια, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, αρκεί εγώ να μπορέσω να βρω τα κέντρα μου. Εν τω μεταξύ, αυτή εδώ η κάρτα συμβολίζει ζώδια του νερού, καρκίνου, σκορπιό, ιχθύ. Το 48 μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς. Είστε ένας άνθρωπος πάρα πολύ τελικάτος. Είστε ένας άνθρωπος που δεν θέλει να βλέπει το ποτήρι μισοάδιο αλλά μισογεμάτο. Έχετε πάρα πολύ έντονη διαίσθηση, ίσως κάποιοι από εσάς προβληματίζεστε για τα μυστήρια του σύμπαντος ή για το αν υπάρχει όντως Θεός εκεί πάνω ή να είστε έντονα θρησκευόμενοι και θεωρείτε ότι όλα αυτά τα θαυμαστά μεγαλεία που έφτιαξε η ανώτερη δύναμη είναι πραγματικά το κάτι άλλο και έδωσε η ανώτερη δύναμη σε εμάς τη βοήθεια για να μπορούμε να τα κατασκευάσουμε. Λοιπόν, είστε μια εξέχουσα προσωπικότητα,
Αλλά όπως βλέπετε εδώ, ίσως κάποιοι από εσάς να έχετε την τάση ή την ανάγκη να εκκλησιάζεστε. Θα τολμήσω να πω και το εξής. Μήπως κάποιοι από εσάς θεωρείτε ότι θα σας τέριαζε η μοναχική ζωή, το να πάτε να μονάσετε δηλαδή, να γίνετε μέλος ενός μοναστηριού, ακόμα και αν δεν φορέσετε ράσο, μπορείτε, έχετε το δικαίωμα να το κάνετε αυτό για ένα χι χρονικό διάστημα. Μια εικόνα χίλιες λέξεις, αγαπητοί μου. Αν μη τι άλλο, πάντως έλκεστε πάρα πολύ από την ύπαρξη της ανώτερης δύναμης που εμείς το βαφτίζουμε Θεό. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης, Ταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός. Το 12 μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς. Πληγωμένη καρδούλα από διάφορες καταστάσεις. Ίσως κάποιοι να έχετε και κάποια θεματάκια υγείας που αντιμετωπίζετε με την καρδούλα σας, έμφραγμα. Ίσως να χρειάζεται να κάνετε συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση στην καρδούλα σας. Ίσως την καρδούλα σας την έχουν τσακίσει, πονάτε δηλαδή, και λέτε πώς εγώ θα γιατρέψω αυτή την τεράστια πληγή. Πόσα τσιρότα πια να τις βάλω. Ο καθένας από εσάς γνωρίζει καλύτερα φυσικά τη δική σας περίπτωση. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνου, σκορπιός, ιχθύς. Το 9 μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς. Θέλετε, παιδιά μου, να ανοίξετε μία την πόρτα μπαμ και να βγείτε στο δικό σας φωτεινό ξέφωτο, στο δικό σας κόσμο, όπου εκεί είναι όλα ενεργειακά ανεβασμένα και είναι συνέχεια μια ομορφιά. Το Άγιο Πνεύμα εδώ, αγαπητοί μου, σύμφωνοι, και το ουράνιο τόξο. Τι να πούμε εδώ δηλαδή. Αυτό θέλετε εσείς, να δώσω μία σε όλα και να ανοίξω αυτή την πόρτα και να νιώθω σούπερ. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμος, γιος, υδροχόος, το 34, αξιολογήστε το εσείς. Κάποιοι προσεύχεστε και ζητάτε φώτιση και βοήθεια από το Άγιο Πνεύμα επίσης, αγαπητοί μου. Πριν πω κάτι για τον μεγάλο μας Κύριο, θα σας πω κάτι άλλο. Θα τον αφήσω εδώ προς το παρόν. Κάποιοι από εσάς αντιμετωπίζετε και θέματα με την κυλίτσα σας, όχι στομάχι, κυλίτσα. Μήπως τυχόν έχετε εντερικά προβλήματα, μήπως τυχόν κάποιοι από εσάς έχετε τυμπανισμό στην κοιλιά, μήπως τυχόν πρέπει να κοιτάξετε εντερικά ζητήματα. Κάτι σας ενοχλεί στην κοιλιά κάποιους από εσάς. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρύος γλαιμοτοξότης, το 36, αξιολογήστε το εσείς. Έχουμε τον Αρχάγγελο Άριελ εδώ, λοιπόν. Και έρχεται εδώ, λοιπόν, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και σας λέει, βρε, πού πήγε η φωνή σου, άνοιξε, φώναξε, ούρλιαξε, πες όλο τον κόσμο ότι είναι αυτό που θέλεις. Πιθανότατα κάποιοι από εσάς να αντιμετωπίζετε και κάποιο θεματάκι με τις φωνητικές κορδές σας, με τις αμυγδαλές σας, με το θυρωειδή σας ή να μην βρίσκετε τη δύναμη να μιλήσετε και να πείτε τα πράγματα ξεκάθαρα. Κι όμως, σας λέει εδώ Γαβρίλ, έλα εδώ βρε, βρε, βλέπεις εδώ που κρατάω την τρομπέτα, αυτό θα γίνεις κι εσύ. Μία τρομπέτα. Μπούμ, θα τους κάνεις όλους να σ' ακούσουν πολύ προσεκτικά. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμος, ζυγός, υδροχός, το 39, αξιολογήστε το εσείς. Και έρχεται ο μεγάλος μας εδώ, που πάντα συγκλονίζομαι όταν συμβαίνει αυτό και σας λέει, βρε, θα στα φέρω εγώ, σου έχω στείλει ήδη αγγελιοφόρους, ήδη στους έχω στείλει τους αγγελιοφόρους για να σου προετοιμάσω το έδαφος. Εγώ ο ίδιος δηλαδή θέλεις εσύ να σου έρθω, άντε να το κάνω κι αυτό. Αλλά άκουσε τους πρώτα τι έχουν να σου πούν και μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου και πάντα είμαι μαζί σου. Άσχετα κι αν εσύ κάποιες φορές λες αμάν, ζαμάν, αυτό και εκεί. Ακόμα και τότε είμαι μαζί σου. Τι άλλο να πω εδώ εγώ, αγαπητοί μου, καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, το 51 αξιολογήστε το εσείς. Ανακεφαλαιώνω, κάποιοι εύχεστε να είχατε τη δύναμη για να το βάλετε στα πόδια από κάπου, εσείς ξέρετε το πού. Εδώ θέλετε εσείς να τα βρείτε με τον εαυτό σας, να ισορροπήσετε. Ίσως κάποιοι από εσάς να εκκλησιάζεστε πολύ συχνά, σας αρέσει και πολύ καλά κάνετε.
Ίσως όμως κάποιοι άλλοι από εσάς να σκέφτεστε ή να σας περνά ιδέα του μοναχισμού από το μυαλό. Ή αν όχι μοναχισμό για όλη τη ζωή, να σας αρέσει να επισκέφτεστε πολύ συχνά μοναστήρια, να απολαμβάνετε τη γαλήνη και την ησυχία. Σαφώς εσείς νιώθετε πληγωμένοι στην καρδούλα σας, κουβαλάτε ένα φορτίο. Ίσως εδώ να μιλάμε και για πρόβλημα υγείας στην καρδούλα. Και αυτό που θέλετε εσείς εδώ είναι να ανοίξετε την πόρτα της προσωπικής σας ευτυχίας. Διάπλατα, κράτς. Να το εδώ το Άγιο Πνεύμα, να το εδώ και το ουράνιο τόξο. Επιπλέον ίσως κάποιοι έχετε θεματάκια εδώ, με την κυλίτσα, εντεράκια ή οτιδήποτε άλλο, σας τα είπα και πριν. Και εδώ μας συμβολίζεται το ξεμπλοκάρισμά σας. Πράγματα που δεν τολμούσατε να ξεστομίσετε, θα τα πείτε έξω από τα δόντια και έτσι πρέπει. Και επίσης ίσως εδώ να συμβολίζονται και κάποια θεματάκια υγείας στην περιοχή του λαιμού, εσείς ξέρετε καλύτερα. Όλα όμως τα βλέπει ο μεγάλος μας και σας έχει υπό την προστασία του, αγαπητοί μου, ο Χριστούλης μας. Ευλογίες. Ευλογίες θα μας αποκαλυφθούν. Μισό λεπτό παρακαλώ. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Όπα. Τι άλλο είδους ενέργειες. Για να δούμε αγαπητοί μου. Ουράνιο τόξο. Ολοκλήρωση. Ευτυχία. Παιδιά, ουράνιο τόξο και εδώ. Μια στιγμούλα παρακαλώ. Κοιτάξτε. Ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο. Ολοκλήρωση. Ευτυχία. Θεραπεία, αγαπητοί μου. Εδώ συμβολίζονται ζώδια του αέρα, δίδυμος ζυγός υδροχός. Το 23, αξιολογήστε το εσείς. Λοιπόν, τι να πω τώρα εγώ. Μισό λεπτό παρακαλώ. Πω πω πω, πράγματα εδώ. Για να δούμε λοιπόν αγαπητοί μου τι άλλου είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν. Τι άλλου είδους μηνύματα θα πάρουμε. Αργή αλλά σταθερή επαγγελματική βελτίωση, δικαστική νίκη. Μήπως λοιπόν εσείς έχετε να παραστείτε σε κάποιο δικαστήριο και λέτε «Οχοχοχ, θα μπλοκάρουν οι χορδές μου, έχω ανασφάλεια, δεν ξέρω πώς θα τα πω, δεν ξέρω αν θα έχω το κουράγιο να μιλήσω». Λοιπόν, ο καθένας από εσάς ξέρει καλύτερα, γι' αυτό ίσως και κάποιοι από εσάς πηγαίνετε και εκκλησιάζεστε για να πάρετε θεία βοήθεια, ώστε να έχετε δικαστική νίκη και επαγγελματική βελτίωση. Αργά και σταθερά που λέμε, κρατήστε το 12 εδώ, σοδιά παιδιά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Το αφήνω εδώ. Για πάμε λοιπόν και παρακάτω, να δούμε τι άλλου είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν. Μισό λεπτό αγαπητοί μου, για να δούμε. Οπ, εδώ είμαστε, για να δούμε. Για να δούμε εδώ τι θα δούμε αγαπητοί μου. Τι να πω εγώ τώρα. Εκκλησία καμπάνα. Εκκλησία καμπάνα, παιδιά. Να πω κάτι, νομίζω δεν χρειάζεται. Και ουράνιο τόξο. Όλα θα πάνε καλά, αγαπητοί μου. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Όλα θα πάνε καλά, το φροντίζει ο μεγάλος μας. Εντάξει, τι να πω εγώ τώρα εδώ. Εκκλησία καμπάνα, εδώ είναι η εκκλησία μας, ο ναός μας. Ορίστε, για να προχωρήσουμε παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα πάρουμε. Μισό λεπτό παρακαλώ, για να δούμε. Ορίστε, τίποτα δεν έχει γραφτεί ακόμα. Εσείς θα το κάνετε να γραφτεί. Τίποτα δεν είναι ριζικά γραμμένο που δεν σβήνεται, που δεν ξεγράφεται, που δεν του βάζουμε από πάνω μπλάνκο και να ξαναγράψουμε εμείς από πάνω. Εσείς φτιάχνετε τη δική σας ιστορία της ζωής σας. Τίποτα δεν είναι τακ τακ τακ, εμείς το κάνουμε να συμβεί. Πω πω πω, εδώ δίπλα στο Χριστούλη, γιατί έτσι ακριβώς είναι αγαπητοί μου. Και πάμε και στους πολύ αγαπημένους μας να δούμε τι έχουν να μας πούν. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να το. Το μόνο που σας ζητάει ο μεγάλος μας εδώ είναι να προχωρήσετε στη δράση. Ανέλαβε δράση εσύ και εγώ είμαι και σε καλύπτω, σου κάνω backup, σου βάζω πλάτες και θα δεις τι ωραία που θα πάνε όλα. Αρκεί να μην κάθεσαι με τα χέρια σταυρωμένα.
Αναλάβετε δράση, αγαπητή μου. Και μόλις αναλάβετε δράση, ορίστε, όλα θα πάνε υπέρ σας ειρηνικά, χωρίς πρόβλημα, χωρίς άγχος, χωρίς τίποτα. Θα το φροντίσει ο μεγάλος μας, παιδιά μου. Δεν το συστάνε, παιδιά μου, ευλογίες και τις. Το μόνο που έχω να κάνω εγώ είναι να σας ευχηθώ με όλη μου την καρδιά να είστε πάντα καλά.